Θαλακώθηκε, μ' άρεσε που δεν νοιάστηκε για αυτό. Δεν θαλακώθηκε, παιδάκι μου. Αυτό ήταν ξεπούρλεμα. Δηλαδή, δεν θα μου φέρε μου έναν Έλληνα αντίστοιχα ηθοποιό, ο οποίος θα το έκανε αυτό. Ευτυχώς δεν θα το έκανε κανένας. Γιατί ρε, Δημήτρη. Μα είναι τώρα αυτό το πράγμα εικόνα. Δηλαδή, Δημήτρη, εσύ τι προτιμάς, την Glenn Close που πάει και δείχνει ότι είναι ακομπλεξάριστη και τσαλακώνεται, ή τον Έλληνα που σε παίρνει ο μάνατζερ του με 10.000 προαπαιτούμενα? Στείλε μου ερωτήσεις, μην το ρωτήσει αυτό, να φοράει εκείνο, να δουν τα φώτα. Θα μιλήσουμε μόνο για την παράσταση, για τους συντελεστές, για το πόσο ωραία περνάμε σε παράσταση. Να μας δείξει ότι είναι ακομπλεξάριστη με το λόγο της. Είναι ανάγκη να κάτσω να κάνω βούτα στη μακαρονάδα. Δεν ξέραμε να παίξουμε όλη την εκπομπή για να ακούσει και το λόγο της. Παίξαμε ένα απόσπασμα για να τον δει. Εγώ ξέρω ούχα ρε. Έμα τώρα ρε Κώστα. Συγγνώμη, αλλά ο Τζίμι Φάλον. Ο Δημήτρη. Τον μπέρδεψε. Α, κάτι είπε ο Κώστα. Εντάξει, λέω κι εγώ. Τελειά, έχει μια μύγα εδώ. Υπάρχει μια μύγα. Έχει μια μύγα η οποία είναι στο παρεάκι. Η οποία επέστρεψε στο χαμηλό. Δεν επέστρεψε εκεί η μύγα, κατάλαβε. Και δεν πάει και στην Glenn Close που έχει τα φαγητά, έρχεται σε εμά. Και μετά πώ να φέρουμε εμεί ένα καλεσμένο να τα κάνει αυτά με μια μύγα στο πλατό? Θε εσύ να κάνει ο καλεσμένο αυτά? Θα είχε μια πλάκα, μου άρεσε. Θα είχε ενδιαφέρον. Θα ήταν κάτι. Είναι έτσι και το είδο εκπομπέ, παιδιά.